να εκφράσω την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των 8 σχεδίων για στήριξη της απασχόλησης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Χαριλάου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι, Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε πριν από λίγο, σήμερα το πρωί συγκεκριμένα, για το πρόγραμμα Sure, αυτά τα 250 εκατομμύρια που διοχετεύονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο για την διαχείριση της πανδημίας και την ενίσχυση των επηρεαζομένων στο χώρο της εργασίας. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των 8 σχεδίων για στήριξη της απασχόλησης, για αντιμετώπιση της ανεργίας, για στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων μέσω του εργαλείου Sure, του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χθες έχει καταβληθεί η πρώτη δόση από το εργαλείο Sure 250 εκατομμυρίων και αρχές του 2021 θα καταβληθεί και το υπόλοιπο ποσό. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο ορθός σχεδιασμός της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της κρίσης από την πρώτη στιγμή και τη στήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των αυτοτελώς εργαζομένων και η εκπόνηση όλων των σχεδίων από τον Μάρτιο του 2020, τα οποία σχέδια συνεχίζουν να εφαρμόζονται, αυτό με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έγκριση των 479 εκατομμυρίων δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης και η αντιμετώπιση της κρίσης από την πρώτη στιγμή ήταν ορθή. Αυτόν το ποσό είναι μία μορφή δανεισμού με αποπληρωμή σε 15 χρόνια και πρέπει να πω ότι ακόμα δύο χώρες της Ευρωπαϊκής έχουν καταφέρει να εγκριθούν όλα τα σχέδια.